Καλησπέρα καταρχήν. Ξέραμε ερχόμενοι στις Σέρες ότι είχαμε να αντιμετωπίσουμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Μια ομάδα η οποία μέσα στην έδρα της είναι αίτητη. Νομίζω ότι το παιχνίδι είχε δύο όψεις. Κάθε ομάδα είχε από ένα ημίχρονο. Εμείς στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν αυτοί που ελέγχαμε το παιχνίδι. Περιορίσαμε σημαντικά τα του εθνικού και δεν δώσαμε δικαίωμα, νομίζω, να μας απειλήσει σε καμία στιγμή. Εν αντιθέσεις, στο δεύτερο ημίχρονο, και ενώ είπαμε στα αποδυτήρια στα παιδιά ότι πρέπει να συνεχίσουμε στον ίδιο ρυθμό, να μπορέσουμε να κρατήσουμε μπάλες, να βγούμε με σωστό τρόπο στην επίθεση, δεν είχαμε ηρεμία. Είχαμε πολλές λάθος επιλογές και δώσαμε το δικαίωμα στον εθνικό Γαζόρο να το εκμεταλλευτεί. Και η αλήθεια είναι ότι στο δεύτερο μήχρονο μας πίεσε πολύ. Πιστεύω ότι το αποτέλεσμα είναι δίκαιο, το 0-0. Να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά μας για την μεγάλη προσπάθεια που κάνανε. Να ευχηθώ στον κύριο Κατσαβάκη και στην ομάδα του Εθνικού να έχει καλή συνέχεια. Εμείς έχουμε μπροστά μας ακόμα ένα δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι με την Καρδίτσα. Θα συνεχίσουμε τη δουλειά που κάνουμε στις προπονήσεις για να βελτιωθούμε στους τομείς που θέλουμε. Και πιστεύω ότι η συνέχεια θα είναι καλύτερη. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι ευχαριστημένος κυρίως από το δεύτερο ημίχρονο. Ήταν μια καλή προσπάθεια. Και σίγουρα σε αυτό το ημίχρονο δικαιούμασταν το αποτέλεσμα. Ξήγησε τα παιδιά στο ημίχρονο γιατί αφήνουμε ένα ημίχρονο να φύγει έτσι με νευρικότητα, χωρίς να έχουμε καθαρό μυαλό, χωρίς να κρατάμε την μπάλα. Σίγουρα μας λείπει η ηρεμία στην τελική φάση και η εκτέλεσή της βέβαια, διότι πολλά παιδιά που έχουν αυτή την ικανότητα, όπως ο Νταβόρ και οι ξένοι και τα άλλα τα δικά μας τα παιδιά, μας έλειπε αυτή η ήρεμη τελική πάσα και η εκτέλεση. Νομίζω αν αυτό το κομμάτι το βελτιώσουμε, μπορούμε να αισιοδοξούμε, γιατί πραγματικά το δεύτερο μήχρονο ήταν αρκετά καλό. Δεν απειληθήκαμε καθόλου, σφυροκοπούσαμε συνέχεια τον αντίπαλο. Όπως σας είπα, αν υπήρχε η ηρεμία και η καλή πάσα, θα μπορούσαμε να πάρουμε το παιχνίδι. Και εγώ με τη σειρά μου να ευχηθώ τον Πυρικό καλή συνέχεια και ό,τι καλύτερο. Δεν ήμασταν καλοί, δεν φτάσαμε όπως αν κάνουμε, βάλουμε σε ζυγαριά στο πρώτο. Θα δούμε ότι υπήρχε μία σπατάλη, μία νευρικότητα. Απελευθερωθήκαν τα παιδιά περισσότερο, πιέσαμε τον αντίπαλο, αλλά πάλι μας έλειπε η τελική προσπάθεια. Θα μπορούσαμε να είχαμε και στο πρώτο τελικές, αλλά ήταν λάθος το σκεπτικό να πηγαίνουμε να κάνουμε σούτ από κλειστές περιπτώσεις, όπως άλλαξε μία περίπτωση, και βέβαια να έχουμε καλύτερη συνεργασία. Εντάξει, είμαστε μια ομάδα που τώρα χτίζεται, υπάρχουν κάποια παιδιά, μπαίνουν σε καινούργιους ρόλους, π.χ. ο Χριστόφορος, ο Τσουλουατζίδης, μπήκε πρώτη φορά δεξί μπακ για να έχουμε την πολυτέλεια να πλευροκοπήσουμε. Τον είχα αρχικά στο μυαλό μου να τον ξεκινήσω, αλλά σίγουρα φοβόμουν λίγο την απειρία του. Σήμερα μου έδειξε ότι μπορώ να τον υπολογίζω. Καθάριος Παύλος. Θεωρώ πως η ισοπαλία στο σημερινό παιχνίδι είναι ένα δίκαιο αποτέλεσμα και για τις δύο ομάδες. Στο πρώτο ημίχρονο περιορίσαμε όσο μπορούσαμε την αντίπαλη ομάδα του Γαζόρου. Στο δεύτερο ημίχρονο, όπως ήταν αναμενόμενο, επειδή ο Γαζόρος παίζει και στην έδρα του, ανέβηκε αγωνιστικά και μας πίεσε κατά κάποιο τρόπο. Από εκεί και πέρα το παιχνίδι αυτό τελείωσε για μας. Έχουμε ένα δύσκολο παιχνίδι μέσα στην Καρδίτσα και πάμε να πάρουμε τους βαθμούς ή το βαθμό που θέλουμε στα επόμενα παιχνίδια. Θέλω να ευχηθώ καλή συνέχεια στην ομάδα του Γαζόρου και καλή πορεία στο πρωτάθλημα. Μερεσιώτης Κωνσταντίνος. Καλησπέρα και από μένα. Θα συμφωνήσω με όσα είπε ο προπονητής μου. Στο πρώτο ημίχρονο νομίζω ότι δεν ήμασταν καλοί. Χάσαμε αρκετές πάσες. Δεν είχαμε καλές συνεργασίες ώστε να φτάσουμε με αξιώσεις στην αντίπαλη περιοχή. Στο δεύτερο ημίχρονο πατήσαμε την μπάλα, βγάλαμε συνεργασίες, αρκετές φάσεις, αλλά υστερήσαμε στο τέλος. Νομίζω ότι δικαιούμασταν να κερδίσουμε βάσει εικόνας. Μας βοήθησε το δεύτερο ημίχρονο αρκετά και ο κόσμος. Και ελπίζουμε σε μια καλύτερη συνέχεια. Η ομάδα μας έδειξε ότι έχει ποιότητα και μέρα με τη μέρα θα γίνεται καλύτερη. Καλή συνέχεια στην ομάδα του Πυρικού και υγεία σε όλους. Ευχαριστώ.